Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα για παρουσίαση έχω υγρά Glass, είναι αγγλικά υγρά. 6 είναι στη σειρά, αλλά εγώ θα παρουσιάσω τα 3 πρώτα. Βρίσκομαι σε ένα άλλο σημείο της Θάσου, στο Παπαλιμάνι, ένα πολύ όμορφο μέρος όπως βλέπετε. Και θα παρουσιάσουμε από εδώ τα υγρά. Πάμε λοιπόν να παρουσιάσουμε το πρώτο που είναι. Θα σας πω σε λίγο όταν φτάσουμε στο σημείο που θέλω να παρουσιάσω το πρώτο υγρό από Glass. Πάμε. Και πάμε να παρουσιάσουμε το πρώτο υγρό που είναι το OFT από την εταιρεία Glass. Και τι είναι το OFT? Δύο λεπτά να δούμε. Μάλιστα, είναι μια ωραία δροσερή μυρωδιά από τσιχλόφουσκας, φράουλα και πολύ φρουτένια. Πάρα πολύ ωραίο και καλοκαιρινό υγρό, τουλάχιστον στη μυρωδιά. Αλλά πάμε να δούμε πως είναι και στο άτμισμα, γιατί εκεί θα μας δώσει τα περισσότερα για αυτά που ζητάμε. Όλα θα δοκιμαστούν στον Αποκάλυψη Gen. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο dripper. Είναι η καινούργια αποκάλυψή μου. Για να δούμε λοιπόν τι λέει στον Αποκάλυψη το OFT. Γιατί αυτό ψάχνετε εσείς να βρείτε σε έναν dripper ή σε έναν άλλον ατμοποιητή πως είναι ένα υγρό και τι γεύση δίνει και αν σας αρέσει ή όχι. Πάμε να δούμε αν μου αρέσει εμένα όμως. Όντως πολύ ωραίο και καλοκαιρινό υγρό, ωραίο και γευστικό. Δεν έχει να κάνει όμως με αυτό που λέμε μέντες, κολάντες κλπ. Δεν έχει κάτι τέτοιο μέσα και ευτυχώς δηλαδή, αλλά είναι αρκετά δροσερό, αρκετά φρουτένιο. Τι έχει τώρα μέσα? Αυτό που μου σκάει περισσότερο είναι το καρπούζι σαν πρώτη φάση και μετά έρχεται αυτή η ωραία γεύση της τσιχλόφουσκας φράουλας και δένουν μαζί αρμονικά και μας κάνουν ένα υγρό σούπερ. Το χαρμάνι του είναι 65-35, είναι αρκετό το χτύπημά του, δεν είναι πολύ, δεν είναι έντονο, δεν είναι τραχή και μου αρέσει γιατί χρειάζομαι να έχω ένα τέτοιο χτύπημα σε καλοκαιρινά υγρά αναπλήρωσης και το OFT είναι καλοκαιρινό υγρό. Το ντουμάνι του είναι αυτό που βλέπετε και ίσως περισσότερο γιατί τώρα έχει και αέρα σε αυτό το μέρος και μια που είπα μέρος, η θέα. Το σημείο αυτό που είμαι είναι ένα σήμα κατά τη θέση για τη Θάσο. Πολλοί όσοι έρχονται εδώ στη Θάσο θέλουν να έρθουν να κάνουν μπάνιο σε αυτή την παραλία. Και εμένα μου αρέσει. Αρκετές φορές έρχομαι μόνο και μόνο για να κάνω μπάνιο και να απολαύσω αυτή τη θέα. Αλλά καλύτερα είναι να μιλήσουμε όμως για το OFT. Σε ποιους το προτείνω? Θα το προτείνω σε όλους τους φρουτάκηδες εννοείται και σε αυτούς που θέλουν να έχουν ένα ωραίο διάλειμμα ενδιάμεσα στα καπνικά τους, στα γλυκά τους. Ναι, είναι πολύ όμορφο και ιδιαίτερα σε τέτοιες περιπτώσεις εδώ σε παραλίες είναι φανταστικό. Πολύ ωραίο. Πάμε όμως να δούμε το επόμενο και πού. Λίγο πιο κάτω, γιατί έχει και ακόμα ένα ωραίο μέρος σε αυτή την παραλία στο Παπαλιμάνι. Πάμε να δούμε. Και πάμε να παρουσιάσουμε το επόμενο που είναι Pound Cake από την ίδια εταιρεία Glass. Πάμε να δούμε όμως τι λέει στη μυρωδιά πρώτα. Μάλιστα. Μια ωραία βανίλια, ωραία διακριτική και τίποτα άλλο. Πάμε να δούμε όμως τον Αποκάλυψη. Ωραίος Αποκάλυψη. Ωραίος. Άρε Απόστολε, τι μου κάνεις? Το λέω αυτό γιατί ο Απόστολος μου έδωσε να το δοκιμάσω και νομίζω μάλλον θα τον πάρω και εγώ, δεν ξέρω. Θα δούμε. Ωραίο. Στα δικά μου ατμιστικά προφάιλ διακρίνω έτσι μια ωραία ζύμη, αρκετά ωραία, πολύ έτσι νόστιμη και ψημένη, είναι ζεστή η ζύμη, δεν είναι δηλαδή έτσι μια κρύα ζύμη, είναι μια ζεστή πολύ, σαν να την έχεις βγάλει τώρα από το φούρνο και σαν τις έχεις απλώσει από επάνω λεμόνι, αλλά λεμόνι φυσικό, δηλαδή στημένο και σαν να το έχεις απλώσει έτσι από πάνω από το ωραίο αυτό ζυμάρι που λέμε, κάπως έτσι.
Επίγευση φοβερή. Αφήνει μια γεύση βανίλιας για πολλή ώρα στο στόμα. Μένει έτσι διακριτική, αλλά πάντα εκεί, σε αυτό το σημείο. Και όταν τελειώνει όλο αυτό το αίσθημα, έχεις και το λεμόνι. Που σημαίνει ότι για πολλή ώρα, ακόμα και αν έχεις σταματήσει να το ατμίζεις, θα καταλαβαίνεις αυτή την αίσθηση και θα θέλεις να το ξανατμίσεις. Όπως και το προηγούμενο ντουμάνι το ίδιο, και μπορώ να σας πω και λίγο περισσότερο, χτύπημα, λόγω του λεμονιού έχει ένα λίγο παραπάνω χτύπημα, θα αρέσει και αυτό, σίγουρα θα αρέσει, σε αυτούς που κυνηγάνε λίγο πιο έντονο, όχι όμως τραχή, λίγο πιο έντονο χτύπημα. Πολύ ωραία αίσθηση, pout cake, θα το έχω στα υπόψη. Το προτείνω σε όλους αυτούς τους γλυκατζίδες που έχουν στο ατμιστικό τους προφάιλ γλυκά, με λεμόνι, με ντόνατς μπορεί να είναι ή ξέρω εγώ ζύμες, γενικά ζύμες. Θα το προτείνω και αν το δοκιμάσουν σίγουρα θα αποφασίσουν αν θα τους αρέσει ή όχι. Εμένα πάντως μου άρεσε πολύ. Για ελάτε. Και πάμε να δούμε και το τελευταίο για σήμερα και είναι το Glaze. Glass η εταιρεία, αγγλικά υγρά. Και πάμε να δούμε τι λέει. Μια ζύμη, λίγο προς τη φάση του τηγανιτού, έτσι μου έρχεται σαν μυρωδιά. Για να δούμε όμως τι λέει στον Αποκάλυψη. Glaze και όταν το πρωτοδοκίμασα, κάτι μου θύμιζε, αλλά θα σας πω σε λίγο. Για να δούμε τι λέει το Glaze μέσα στον Αποκάλυψη Gen. Πολύ ωραία ζύμη. Και αυτό που σας είπα το τηγανιτό, μου θυμίζει ντόνατ. Όντως μου θυμίζει ένα έτσι σαν φρέσκο ντόνατ, καλοψημένο και φρέσκο ψημένο. Και ίσως αυτό θα αρέσει σε αυτούς που κυνηγάνε κάτι τέτοιο. Και εκεί που το πλαισιώνει η βανίλια, μια ωραία βανίλια, δεν ξέρω τώρα αν είναι Μαδαγασκάρης που λέει μέσα το προφάιλ, αλλά έχει μια ωραία βανίλια και αυτή του δίνει ένα πόντο παραπάνω, του εξισορροπεί αυτό το έντονο που έχει τις γεύσεις του της ζύμης και του δίνει μια ωραία ισορροπία για πολλή ώρα. Σίγουρα αυτό το υγρό δεν είναι για όλους, είναι για αυτούς που ζητάνε κάτι τέτοιο, δηλαδή ντόνατς, ζύμες, ψημένα και θα τους ενθουσιάσει. Το λέω αυτό γιατί σίγουρα αυτό που μου θύμισε στην αρχή ήταν έντονες, ωραίες γεύσεις γνωστές από τέτοια υγρά αναπλήρωσης που είχαν αγαπήσει πολύ εκεί έξω. Οπότε και αυτό γιατί όχι. Ντουμάνι και αυτό πάρα πολύ καλό, δυνατό και ίσως είναι λίγο πιο smooth από τα υπόλοιπα στο χτύπημά του, αλλά θα αρέσει, σίγουρα θα αρέσει και θα είναι και έτσι και ευχάριστο και απολαυστικό. Αυτά είχα να πω για τα υγρά Glass. Είναι 6 όπως σας είπα, αλλά εμείς παρουσιάσαμε 3. Δεν ξέρω στο μέλλον, μπορεί να παρουσιάσουμε και τα υπόλοιπα 3, οπότε έχετε το νου σας. Θα σας αφήσω σε αυτό το όμορφο μέρος να απολαύσετε μερικά πλάνα που ίσως βλέπετε ήδη για να πάω να κάνω μπάνιο και εγώ, γιατί κάνει πολύ ζέστη. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη φορά με κάτι καινούριο. Μέχρι τότε και καλά να είστε, και καλά ντουμάνια, και καλά να περνάτε. Γεια σας.